Με απόλυτα καυστικό και οξύλο γόμο, ο τιμός καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αντώνης Φόσκολος, ξέσπασε σήμερα κατά όλων όσοι αποπροσανατολίζουν, όπως είπε τους πολίτες, από τα πραγματικά προβλήματα στον τομέα της ενέργειας. Ο κύριος Φόσκολος, μιλώντας στο ράδιο 984 από τον Καναδά, χαρακτήρισε πληρωμένες πολλές από τις έρευνες που συνδέουν τα θέματα παραγωγής ενέργειας με την κλιματική αλλαγή. Αυτός ο θόρυβος είναι εσκεμμένος για να μπορέσει η Ελλάδα να παραμείνει φτωχή όπως πάντα. Θα είμαι λίγο πρόστιχος αυτό το πράγμα. Είναι χειρότερη από τις φορές όπου υπάρχουν χρήματα για να κάνουν έρευνα, πηγαίνουν εκεί για να αυξήσουν το μηνιαίο τους εισόδημα. Πολλοί επιστήμονες δεν είναι ηθικά στοιχεία, θέλουν να πάρουν ερευνητικά προγράμματα και ο επιστήμονας για να μπορέσει να επιβιώσει πηγαίνει εκεί που του δίνει χρήματα η κυβέρνηση. Ο ίδιος υπήρξε αποκαλυπτικός και για το χρονικό του προαναγγελθέντος, όπως είπε, θανάτου της ΔΕΗ, επισημένοντας ότι το πολιτικό έγκλημα που οδήγησε στο σημερινό αδιέξοδο συντελέστηκε στο διάστημα της θητείας του Δημήτρη Σιούφα στο Υπουργείο Ανάπτυξης την περίοδο διακυβέρνησης Καραμανλή. Και αυτό γιατί στο πλαίσιο συμφωνιών που υπεγράφησαν τότε η ΔΕΗ αναγκάστηκε να χρησιμοποιεί το 60% του εισαγόμενου και πανάκριβου φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Από το 1997 την κατέστρεψαν. Λοιπόν, σήμερα ο ελληνικός λαός πληρώνει αυτή την καταστροφή. Τη συνεχίζουμε αυτή την καταστροφή. Το θέμα των Ελλήνων, 10 εκατομμύρια Έλληνες, είναι τι θα γίνει με την πράσινη ενέργεια. Και βεβαίως την ανάγκασαν επίσης να παίρνει το ακριβό φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Ο κύριος Φόσκολος προανήγγειλε και αλυσιδωτές αντιδράσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μέχρι σήμερα η ΔΕΗ ισοσταθμίζει την ακριβή ενέργεια που αγοράζει από τις ΑΠΕ με το φθηνό ρεύμα των λιγνητικών μονάδων, οι οποίες όμως κλείνουν η μία μετά την άλλη. Η ΔΕΗ δεν χρέωνε την πραγματική αξία της πράσινης κιλοβατόρας. Οι κυβερνήσεις την είχαν αναγκάσει να πουλάει το ρεύμα στην τιμή που το βγάζει η λιγνητική κιλοβατόρα, η οποία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και τελικά η ΔΕΗ δεν μπορούσε να πάρει όλο αυτό το παθητικό και έπεσε έξω η ΔΕΗ.